Γιατί περίμενα πολλά χρόνια αυτή την ώρα. Την ώρα που θα δει στα χέρια μας το βιβλίο του δάσκαλου, έτσι θα το λέω. Δεν είναι ο Παπαντώνης, είναι ο δάσκαλος μου κεφαλές. Το σχολείο όμως είχε φροντίσει να το αντικαταστήσει μια ευτυχή συγκυρία στο χωριό μας. Έτυχε με το δάσκαλο και πολλούς άλλους και φαντάζομαι το ίδιο να συνέβαινε και σε άλλες γειτονιές. Στη γειτονιά μας, στον Αγιώργη, να μαζεύονται το βράδυ 5-6 γερόντια, αξιοσέβαστα, και εκεί μετά το πέρας του παιχνιδιού να κουρνιάζει η νεολαία και να ακούει από το στόμα τους ζωντανή την ιστορία του χωριού και να διδάσκεται πώς τα φέρεται, τρόπους συμπεριφοράς. Εκεί μάθαμε να ακούμε και όχι να τρέχουμε για να προτρέχουμε, να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Πήραμε εθνική αγωγή για αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς ήρθαν άλλα ευτυχή από μια πλευρά γεγονότα, δυσάρεστα από μια άλλη και χάλασαν τη σούπα. Ήρθε το ρεύμα από το Λάδωνα, ήρθε το Χαζοκούτι, οι γέροι όσοι είχαν απομείνει καθώς ήταν να δουν τον άλλο στο πόλεμο, η νεολαία έτρεχε να δει τα reality ή το ποδόσφαιρο, χάθηκε η παράδοση. Το σχολείο μειώθηκε κατά 85%. Πού είναι τα παιδιά? Το χωριό σβήνει, όπως σβήνει κάθε χωριό, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Σβήνοντας το χωριό, σβήνει ένας πολιτισμός και σβήνει μια ιδιαιτερότητα στην πολιτισμικότητα. Το βιβλίο ξεκινάει με μια ιστορική θεώρηση. Μας θεμελιώνει από πού ήρθαμε, ποιοι συγκρότησαν το χωριό μας και πώς με τον καιρό πήρε την σημερινή του μορφή. Ακολουθεί μια εκτενέστερη περιγραφή της οικονομικής θέσης του χωριού, τι προπαράγουμε, ποιες ήταν οι καλλιέργειες και ποιες είναι οι καλλιέργειες μας, πώς εξελίχθηκαν, η εκπαίδευση με τα σχολεία της, οι επιστήμονες που γεννήθηκαν εδώ και έδρασαν ή έδρασαν αλλού, οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι καλλιτέχνες, οι γεωπόνοι, όλοι όσοι συνέβαλαν στην προκοπή αυτού του χωριού. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Γιώργος Ορούνης και έχω την τύχη, την ευτυχία να είμαι ο εκδότης αυτού του βιβλίου. Και έχω να σας πω το εξής, τα εξής. Τα Δολιανά εμφανίζονται ως οικισμός στην περιοχή περίπου το 1700 μετά Χριστόν. 300 χρόνια οι Δολιανίτες έχουμε την ιστορία μας. Οι πρόγονοί μας διαδραμάτισαν και αυτοί από το δικό τους μετερίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και εμείς συνεχίζουμε. Ιστορία δεν υπάρχει όμως εάν δεν καταγραφεί. Ο δάσκαλος στο Δολιανίτικο βίο καταγράφει για πρώτη φορά την ιστορία των Δολιανών. Αντλεί στοιχεία από όλες τις δυνατές πηγές, τα διασταυρώνει, τα συμπληρώνει και ξεκινώντας από το μακρινό παρελθόν φτάνει μέχρι και το σήμερα. Η ίδρυση του οικισμού, η ομορφιά του τοπίου, ο πληθυσμός, τα επώνυμά μας, η διπλοκατοικία, οι ασχολίες μας, τα ιδιαίτερα αγροτικά προϊόντα μας, η ομοψυχία μας σε κρίσιμες στιγμές, οι συνεργασίες μας και οι συλλογικοί μας φορείς, οι γιορτές μας, οι παραδόσεις μας, οι ιδιαιτερότητές μας, τα σχολεία και οι δάσκαλοί μας, οι ευεργέτες μας, οι πνευματικοί μας άνθρωποι, οι διακεκριμένες προσωπικότητές μας, αλλά και καθημερινές ιστορίες συμπατριωτών μας. Σας καλωσορίζω ευτυχής και συγκινημένος στον ευλογημένο τούτον τόπο, όπου πρωτανοίξαμε τα μάτια της ψυχής μας πολλές γενιές δολιανιτάκια. Σας ευχαριστώ για την τιμή, για την τιμητική σας παρουσία απόψε. Πολύ με βοήθησε στο ψάξιμο των αρχείων της κοινότητας. Σκόνη φάγαμε μαζί.
ο πρώην γραμματέας Νίκος Καραγιάννης, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, να σου ζήσει τον νεογέννη, τον γραμματέα, τον νεοάπτυσο. Άκουσε το όνομά του σήμερα και καμαρώνει. Το βάλανε ή μη σε γέλασαν. Εντάξει. Τον παιδικό μου φίλο, συμμαθητή στο γυμνάσιο Άτρος, στην Λογική Ακαδημία και πάντα φίλο Παναγιώτη Κουτίβα, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια που κοσμούν το αυτή του εξωφίλου. Αρχικά φίλοι μου το βιβλίο γραφόταν με το χέρι, με φάμπερ, μολύβι, προπολεμικά πράγματα. Δεν είναι και κανένα νέο φωτόγραφο για να διορθώνονται πράγματα, να συμπληρώνονται, να προστίθενται, να αφαιρούνται, να. Ακολούθησε η δακτυλογράφηση των κειμένων, κάποια τα, η οποία έγινε από την αδιόριστη υπηαγωγό Παναγιώτα Ευαγγέλου Καρύδη. Γιώτα, σε κούρασα πολύ με το γράψε, σβήσε, πρόσθεσε, αφαίρεσε. Συμπάθα του βιβλίου, απαντώ λοιπόν, όπως όλοι οι άνθρωποι αγαπώ και εγώ το χωριό μου, τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δεύτερον, γιατί η αφιέρωση στη μνήμη της Χαρίκιας του Γιάννη του Γιώργου στη σελίδα 2 του βιβλίου γίνεται λόγος για ένα τραγικό συμβάν της 6ης Σεπτεμβρίου 1952. Τότε στο Αλόνι το Σοφοκλέκο, παίζοντας 4 μικρά παιδιά, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Σπύρος και η Ελένη βρήκαν κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό, μάλλον χειροβοβίδα ήταν, κατάλοιπο των προηγηθέντων πολεμικών γεγονότων, και προσπαθούσαν να το ανοίξουν χτυπώντας το στη μαρμάρινη πλάκα του Αλουνιού. Απολογισμός. Νεκροί ο Γιάννης και ο Γιώργος, πολυτραυματίες η Ελένη και ο Σπύρος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα, πριν αρχίσω να αναφέρομαι στη σχέση των δύο όμορων και με έντονους δεσμούς φιλίας χωριών, Δολιανών και Βερβαίνων, να ευχαριστήσω τον σπουδαίο άνθρωπο και μεγάλο δάσκαλο Στέλιο Παπαντώνη για την τιμή που μου έκανε να προλογίσω κι εγώ σαν Βερβαινιώτης το βιβλίο του Δολιανίτικος Βίος, που η έκδοσή του αποτελεί τομή τόσο για τα Δολιανά όσο και για τα χωριά της ευρύτερης περιοχής του τόπου μας. Η γνώση της τοπικής ιστορίας, η καταγραφή των ηθών και των εθήμων του τόπου που μας μεγάλωσε, οι παραδόσεις αλλά και τα γλωσσικά στοιχεία της ντοπιολαλιάς αποτέλεσαν και αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία που συνέβαλαν και συμβάλλουν στη διατήρηση της ελληνικότητάς μας σε μια εποχή μάλιστα παγκοσμιοποιημένη, που γνωρίσματά της είναι η ισοπαίδωση και η εξαφάνιση των αξιών εκείνων που στηρίζουν τα σύγχρονα έθνη και τους λαούς. Και τώρα στο θέμα μας. Η κοινή πορεία των δύο χωριών, Δολιανών και Βερβαίνων, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία, ξεκινά την ίδια περίπου εποχή, δηλαδή από τις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν μας ζητήθηκε να επενδύσουμε μουσικά τα κείμενα που θα διαβαστούν από το βιβλίο, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα δίλημα στο τι θα ήταν κατάλληλο για να επιλέξουμε για το κάθε κείμενο. Ο λόγος, ο στίχος, η μουσική δεν θα μπορούσε να είναι ένας δεσμευτικός παράγοντας, αλλά πηγή έμπνευσης. Όπως λέει και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου σε ένα τραγούδι, όσες και χτίζουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό που όλο δραπετεύει. Η συνειρμή δική σας, δική μας, το ταξίδι κοινό, καλή ακρόαση, καλό τάξιδο και στέλνει το βιβλίο. Να είστε καλά. Αμάν στα Βερβαίνα, στα Βερβαίνα, στα Δολιανά, κυρά μου. Εκεί στον ωραίο τόπο κι η παρέση των ανθρώπων. Αμάν εκείνε τα γλυκά κρέσα, κυρά μου.
καρδιά και τρώω λεμόνια σκοναριά. Αμα δε φταίνε τα, δε φταίνε τα γλυκά κεράσα κυρά μου. Παλικάρια και τρώω λεμόνια σκονάρια. Αμα μορφταίνε η βε, μορφταίνε η βερβένιο της εσές κυρά μου. Και οι δολιανοί το πουλές τα χτίνα γένουνε ούλε. Βάζουν σουρουμέ, βάζουν σουρουμέ στα χείλη τους κυρά μου. Και για την ίστα μαλλιά τους που να είχε καεί η καρδιά τους. Αμα το βάζουνιες, το βάζουνιες, το βάζουν γριές κυρά μου. Βάζουν παντρεμένες χειρές κι αραβωνιασμένες. Αμα το βάζει και το βάζει και μια παπαδιά κυρά μου. Και αρνιέται το παπά της που να είχε καεί η καρδιά της.